κοινωνική, πολιτιστική και εκπαιδευτική της δράση, αποφασίζοντας να αγγίξει ένα από τα πιο καυτά ζητήματα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας. Το ζήτημα της ένταξης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικοποίησης των μαθητών με ρωμική καταγωγή. Ένα θέμα που πολλοί γνωρίζουν, αλλά λίγοι τολμούν να αγγίξουν. Ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά διεισδύει βαθύτερα στο κοινωνικό ιστό, δημιουργώντας προβλήματα τόσο στην εξέλιξη των μαθητών αυτών και αυριανών ενηλίκων, όσο και στη συμβίωση των πληθυσμών σε περιοχές όπως το Δήμο Σφυλής. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλίου, Αχαρνών και Πετροπόλεως, κ. Αθηναγόρας, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα σύστημα δομών με βάση το πρόγραμμα δράσης υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρωμά, που θα αγκαλιάσει και θα βοηθήσει ποικιλοτρόπως τους Έλληνες Τσιγκάνους, που αποτελούν σήμερα ένα σεβαστό ποσοστό του πληθυσμού της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως. Οραματίστηκε, όπως κάθε εμπνευσμένος πατέρας και εμποδισμένος ιεράρχης, μια κοινωνία όπου το διαφορετικό δεν θα αποτελεί αιτία διαχωρισμού και σύγκρουσης, αλλά αφορμή συναδέλφωσης και κοινωνικής ομόνοιας, κάτω από τη σκέπη της Εκκλησίας του Χριστού και της παιδείας, ως μέσο εξέλιξης της ίδιας της κοινωνίας, των αξιών και της φιλοσοφίας της. Όταν πριν δύο χρόνια μου ανέθεσε το δύσκολο έργο του σχεδιασμού και της καθοδήγησης ενός εκπαιδευτικού ενταξιακού προγράμματος που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νομικής κοινότητας, υποβοηθώντας παράλληλα το έργο του δημόσιου σχολείου, προβληματίστηκα αρκετά για τον τρόπο που θα μπορούσα να βρω ώστε μια τέτοια σπουδαία πρωτοβουλία να μην αναδοθεί σε φροντιστηριακού τύπου προσέγγιση της ένταξης, αλλά να δώσει έμφαση στην ανάδειξη και την προώθηση της δημιουργικότητας των Ελλήνων Τσιγκάνων ως μέσο για την ένταξή τους στο σχολείο, όσο και στην κοινωνία. Όχι σαν κάτι διαφορετικό ή περίεργο ή προστατευόμενο, αλλά σαν ένα κομμάτι του κοινωνικού συνόλου με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει κάθε πολίτης ανεξάρτητα από την καταγωγή, το χρώμα του δέρματός του, τις πολιτισμικές του ιδιαιτερότητες, τις συνήθειες ή τη γλωσσική του διάλεκτο. Η πρώτη φάση του προγράμματός μας, που πιλωτικά λειτουργήσε κατά την περσινή σχολική χρονιά, επιβεβαίωσε αρχικά την ανάγκη ύπαρξης τέτοιων πρωτοβουλειών σε όσο μεγαλύτερη κλίμακα γίνεται και παράλληλα δικαίωσε την αρχική μας εκτίμηση για τους στόχους που έπρεπε να εκπληρώνει ένας τόσο φιλόδοξος σχεδιασμός. Ένας σχεδιασμός που ξεπέρασε κατά πολύ τα εκκλησιαστικά δεδομένα, ανοίγοντας νέους δρόμους στις σχέσεις της Εκκλησίας με την παιδεία και τις κοινωνικές ομάδες που ζουν στο περιθώριο και οι θελημένα ή μη απομακρύνονται καθημερινά από το σχολείο και τη γνώση, αναπτύσσοντας μοιραία αντικοινωνικές συμπεριφορές που πλήττουν την εικόνα τους και τους απομονώνουν ακόμα περισσότερο. Η επιτυχία και η αποδοχή του προγράμματός μας κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά, προϊόν της σοφής καθοδήγησης του ποιμενάρχη μας, Μητροπολίτη Ηλίου, της σκληρής δουλειάς της επιστημονικής μας ομάδας, αλλά και της άψογης συνεργασίας μας με τον πρώην Δήμαρχο Φυλής, κ. Δημήτρη Κουραΐμη, οδήγησε σε μια διάκριση, καθώς το πρόγραμμά μας κλήθηκε να παρουσιαστεί ως πρότυπο και μοναδικό για την Ελλάδα κατά τις εργασίες του Συνεδρίου Ευρωπαϊκών Χριστιανικών Εκκλησιών τον περασμένο Μάιο, που τελούσε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Γεγονός που παγιοποίησε την άποψή μας περί της χρησιμότητας της δράσης αυτής και μας έδωσε το έναυσμα να τη μετατρέψουμε σε θεσμό και αναπόσπαστο κομμάτι της φιλανθρωπικής και εκπαιδευτικής πρακτικής της Μητρόπολης μας. Για όλους εμάς, η συνέχιση του προγράμματος αυτού και κατά την τρέχουσα σχολική περίοδο δεν ήταν απλώς ζητούμενο, αλλά ανάγκη και κυρίως βαθύτερη επιθυμία, όχι να υποκαταστήσουμε το ρόλο του δημόσιου σχολείου ή τους εκπαιδευτικούς θεσμούς, αλλά να ενισχύσουμε από το εστέγημά μας τη μαθησιακή διαδικασία και το σημαντικότατο έργο που εκπονείται τόσο από τις υπηρεσιακές δομές του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, όσο και από την εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής μας, της οποίας φιλοδοξούμε να γίνουμε αρρωγοί και συμπαραστάτες. Η απόφαση του Μητροπολίτη μας να αναλάβει εξ ολοκλήρου το δυσβάστακτο βάρος της εκπόνησης του προγράμματός μας κατά την περσινή σχολική χρονιά και την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού από τη Μητρόπολη, την ειδική υποστήριξη, την καθημερινή τροφοδοσία των μαθητών, τη διανομή τροφίμων και σχολικών ειδών στις οικογένειές τους και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να λειτουργήσει άρτια ένα τέτοιο εγχείρημα, παράλληλα με το τιτάνιο φιλανθρωπικό έργο που έχει αναλάβει η Μητρόπολη Ηλίου, που μόνο μέσω των συσιτίων της συντίζει καθημερινά πάνω από 1.500 άτομα,
φανερώνει την ευρύτερη πνευματική και κοινωνική προσέγγιση που τη διακρίνει, τόσο στον χώρο της διακονίας των πιστών, όσο και της ρεαλιστικής αντίληψής της περί των πραγματικών αναγκών της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Μια φιλοσοφία που σε χαλεπούς και πονηρούς καιρούς στέκεται όρθια, προστατεύοντας με όλες τις δυνάμεις τις ανθρώπους που, όντας πιο ευάλωτοι, βάλλονται ισχυρότερα τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και που δυστυχώς όλο και πιο ραγδαία αναπαραγόμενου ρατσιστικού ιού, που βρίσκει ευκαιρία να δηλητηριάζει τις ανθρώπινες ψυχές, στρέφοντας τον άνθρωπο ενάντια στον άνθρωπο. Είναι αλήθεια πως πριν ξεκινήσουμε τη φετινή δεύτερη φάση του προγράμματός μας, απευθυνθήκαμε και σε αρκετούς ιδιωτικούς φορείς και κοινοφελή ιδρύματα, ζητώντας την ηθική και οικονομική τους αρρωγή. Δυστυχώς όμως, δεν βρήκαμε επίκοα ΟΤΑ, γιατί φαίνεται ότι όταν σήμερα μιλάς για το διαφορετικό και τις ανάγκες του και ορθώνεις ανάστημα απέναντι στην αδικία, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, κάποιοι δεν θέλουν να το ακούσουν. Κάποιοι, και έχουμε ευτυχώς λίγοι, πιστεύουν πως η φιλανθρωπία ή η παιδεία, αν δεν έχουν ιλουστρασιόν περιτύλιγμα, δεν αξίζει να υποστηρικτούν. Με ίδιες λοιπόν δυνάμεις και με περισσότερο πίεσμα, μεράκι και μισήσω με την νομική κοινότητα στο πλάι μας, ξεκινήσαμε αυτό το δεύτερο εκπαιδευτικό μας ταξίδι με την ελπίδα ο αγώνας μας να βοηθήσει ακόμα περισσότερα παιδιά και οικογένειες που ζουν σήμερα μακριά από το σχολείο και σε καταστάσεις πολύ κοντά στην κεντοποίηση, την κοινωνική απομόνωση και τον στιγματισμό. Με πίεση στους στόχους μας, με αγάπη για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, καταφέραμε να φέρουμε κοντά μας 45 παιδιά από 30 οικογένειες Ελλήνων Τσιγκάνων, διπλασιάζοντας τον αριθμό των ευεργετούμενων σε σχέση με την περσινή χρονιά. Εμπλουτίσαμε τις δραστηριότητές μας και το ορολόγιο πρόγραμμα, κάνοντας την παρέμβασή μας επικοδομητικότερη και βαθύτερη. Με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και με την επιστημονική αρτιότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού μας, αλλά και με την πολύτιμη εμπειρία που αποκτήσαμε πέρσι, εξελίξαμε ακόμα περισσότερο την παρέμβασή μας, χτυπώντας με την τεχνογνωσία και την εκπαιδευτική πρακτική μας το μέγιστο πρόβλημα της σχολικής διαρροής των τσιγκάνων μαθητών, τουλάχιστον στο σχολείο στο οποίο βρισκόμαστε, που είναι από τους βασικούς στόχους του προγράμματός μας και που στα σχολεία της περιοχής μας δυστυχώς κινδυνεύει να πάρει τις διαστάσεις επιδημίας. Για μας, η ρόλη του δημόσιου σχολείου και ο δικός μας είναι διακριτή και σεβαστή. Ουδέποτε προσπαθήσαμε να υποκαταστήσουμε ή υποδείξουμε στο οποιοδήποτε τον τρόπο εργασίας του. Άλλωστε, εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε περιοχές όπως η δική μας είναι περισσότερο ιεραπόστολοι και λιγότερο δάσκαλοι και έχουν δείξει σημαντικό έργο τα τελευταία χρόνια. Φιλοδοξία μας είναι να παίξουμε ρόλο επικουρικό προκριματισιακή και ενταξιακή διαδικασία, στηρίζοντας ανοιχτά το έργο της εκπαιδευτικής κοινότητας και του Υπουργείου Παιδείας. Το πρόγραμμά μας διαφέρει από το σχολείο, γιατί έχει απλώς την ευελιξία να εισχωρεί και να πετυχαίνει ευρύτερους στόχους, χωρίς την πίεση του αναλυτικού σχολικού προγράμματος που προσπαθεί να πετύχει πολλά σε λίγο χρόνο. Εμείς ξεκινάμε με τη φιλοσοφία του όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι, και πάνω σε αυτό χτίζουμε την παρέμβασή μας. Ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών, εξατομικευμένη η ομαδική και παράλληλη γνωστική τους εξέλιξη και συναισθηματική ολοκλήρωση σε συνδυασμό με θεατρικό παιχνίδι, περιβαλλοντική εκπαίδευση, κυκλοφοριακή αγωγή, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών, αισθητική ανάπτυξη, βιωματική μάθηση, εκπαιδευτικές εκδρομές, μουσικοκινητικά παιχνίδια και κάθε άλλη σύγχρονη εκπαιδευτική και ενταξιακή πρακτική βρίσκονται μέσα στους στόχους του προγράμματός μας, φέρνοντας τα παιδιά όλο και πιο κοντά στο σχολείο, όλο και πιο κοντά στο να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Όχι ως ξεχωριστό μέρος, αλλά ως αναπόσπαστο τμήμα της τοπικής μας κοινωνίας.